Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, που βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι περισσότερο περιγραφική και λιγότερο αιτιολογική επί της ουσίας, δεν ξέρω, ας το δουν τα Υπουργεία και συγκεκριμένα το Υπουργείο της Παιδείας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την αιτιολογική έκθεση, η αύξηση των φαινομένων βίας στην κοινωνία μεταφέρεται δυστυχώς, διαβάζω κατά λέξη το κείμενο, μεταφέρεται δυστυχώς και στους χώρους της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα η αντιμετώπιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού να χρήζει ενίσχυσης. Καταρχάς, ναι, πράγματι, η σχολική βία, στην ουσία και αυτή, δεν αποτελεί παρά μια συνέπεια της κοινωνίας της εκμετάλλευσης και της βίας, και τέτοια ασφαλώς είναι η καπιταλιστική κοινωνία στην οποία ζούμε, και την οποία βεβαίως διαχρονικά υποστηρίζουν και υπηρετούν όλες οι αστικές αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Έχουμε όμως ορισμένες περαιτέρω παρατηρήσεις ως προς αυτό το απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης. Και ρωτάμε, δηλαδή η βία της κοινωνίας απλώς και μόνο μεταφέρεται στους χώρους της εκπαίδευσης? Δεν αναπαράγεται άραγε ταυτόχρονα και σε αυτούς, με δεδομένο τον ανταγωνισμό, την ανασφάλεια και το άγχος των μαθητών, τις διάφορες ακυρώσεις της προσωπικότητάς τους και εν τέλει την ίδια την περιθωριοποίησή τους? Κι όμως αυτό το βασικό, το θεμελιώδες, το κυβερνητικό νομοσχέδιο το αγνοεί επιδεικτικά, γιατί έτσι φυσικά θα άνοιγε τότε μια συζήτηση για το περιεχόμενο και τους σκοπούς του σχολείου. Και αυτό το αποφεύγει συστηματικά η κυβέρνηση, όπως και κάθε αστική κυβέρνηση βέβαια. Όμως το τι σχολείο θέλουμε να έχουμε, αυτό ακριβώς είναι το κύριο και το πιο κρίσιμο ζήτημα, και αυτό θέτουμε εμείς ως ΚΚΕ επί της αρχής. Θα έχουμε δηλαδή ένα σχολείο το οποίο θα προσαρμόζεται στα όνειρα και τις ανάγκες των μαθητών, ένα σχολείο που τους αξίζει πραγματικά, ή αντίθετα, όπως τώρα, οι μαθητές θα καλούνται να προσαρμόζονται σε αυτήν την καταθλιπτική πραγματικότητα του σημερινού σχολείου? Μόνο όμως στην πρώτη περίπτωση και σε αυτό το δρόμο, η ύπαρξη ειδικών επιστημόνων και άλλων δομών υποστήριξης μπορούν να συμβάλλουν στην ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού, θέτοντας δηλαδή στο επίκεντρο και την εκπαιδευτική πολιτική ως αναπόσπαστο κομμάτι της γενικότερης πολιτικής, η οποία παράγει και αναπαράγει διαρκώς τη φτώχεια, τις ταξικές ανισότητες και τους κοινωνικούς αποκλεισμούς. Σχετικά τώρα με αυτό που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ότι η αντιμετώπιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού χρήζει ενίσχυσης, το σωστό μάλλον θα ήταν να γράφει χρήζει έναρξης, από τη μεριά της πολιτείας εννοείται, καθώς οι εκπαιδευτικοί μόνοι τους και αβοήθητοι ήδη διαχειρίζονται εδώ και πάρα πολύ καιρό τέτοια ζητήματα. Γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε γιατί μπορεί όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις να έχουν φτιάξει ειδικές επιτροπές για την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία, από το 2015 ακόμα, με το θάνατο του σπουδαστή στα Γιάννενα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε έστησε μια ολόκληρη επιτροπή με τη συμμετοχή μάλιστα και της ελληνικής αστυνομίας, και το 2019 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφτιαξε και αυτή άλλη μια διακομματική μάλιστα επιτροπή για το bullying στα σχολεία. Ξέρετε όμως πόσες φορές έχουν συνεδριάσει αυτές οι επιτροπές? Ούτε μία. Άρα για την πολιτεία δεν πρόκειται για κάποια ενίσχυση όπως λέτε, αλλά για ένα ακόμη ξεκίνημα της αντιμετώπισης της σχολικής βίας, και μάλιστα με εκείνο το έντονο άρωμα του προεκλογικού εντυπωσιασμού, καθώς το θέμα είναι υπαρκτό φυσικά και απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα πει βέβαια κάποιος, αλλά εδώ η φάβα έχει μεγάλο λάκκο. Καθώς τα προβλήματα, τα προβληματικά
και επικίνδυνα σημεία του νομοσχεδίου κάνουν μπαμ ακόμα και με την πρώτη του ανάγνωση. Πρώτα-πρώτα ο ορισμός της σχολικής βίας στο νομοσχέδιο. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Ανέφερε ένα σωρό έρευνες γύρω από το θέμα. Θα μπορούσατε να μας πείτε σε ποιαν ακριβώς έρευνα, σε ποιο επιστημονικό συμπέρασμα στηρίζεται ο ορισμός του σχολικού εκφοβισμού και της σχολικής βίας? Δεν διευκρινίζεται ενοιολογικά ο ορισμός της σχολικής βίας, αφήνοντας έτσι το δρόμο ανοιχτό, ορθά ανοιχτό, σε κάθε είδους διασταλτικές ερμηνείες και γενικεύσεις επικίνδυνες. Σε αυτόν μάλιστα το διασταλτικό ορισμό, ορισμό σούπα, μπορούν να χωρίσουν, να χωρέσουν, συγγνώμη, και φωτογραφίζονται άλλωστε, ακόμα και οι μαθητικές κινητοποιήσεις, καθώς σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής των μαθημάτων ταυτίζεται με τη σχολική βία. Τώρα, για το ποιος πραγματικά παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων, αυτός δεν είναι άλλος βέβαια καταρχήν από την ίδια την πολιτική σας. Γιατί μπορεί να λέτε στην αιτιολογική έκθεση πάλι ότι ένας από τους στόχους του νομοσχεδίου είναι και η προάσπιση της ασφάλειας των μαθητών και η διασφάλιση της απρόσκοπτης εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά πόσο απρόσκοπτη είναι άραγε αυτή η ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων όταν λείπουν για εβδομάδες και μήνες εκπαιδευτικοί από τα σχολεία επειδή δεν προσλαμβάνονται και χάνονται έτσι χιλιάδες εκπαιδευτικές ώρες? Και πώς διασφαλίζεται τέλος πάντων αυτή η απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία όταν σχολεία ολόκληρα εκδιώκονται από τα κτίρια τους, όπως το 9ο Δημοτικό Σχολείο στο Εγάλαιο? Σήμερα έχουμε καταθέσει μάλιστα τροπολογία στο νομοσχέδιο που συζητιέται στην Ολομέλεια τούτη την ώρα του Υπουργείου Εσωτερικών για να γίνει επίταξη του κτιρίου και τα παιδιά του 9ου Δημοτικού Σχολείου του Εγάλαιο να πάνε στο σχολείο τους κανονικά όπως πηγαίναν τόσα χρόνια. Και σε πάρα πολλά από αυτά τα σχολεία τέλος πάντων στερούνται ακόμα και, και από τις πιο βασικές υποδομές, στριμώχνοντας τα μαθήματα σε αίθουσες κλουβιά και σε κοντέινερ μέχρι και για τα νήπια. Όσο για την ασφάλεια των μαθητών, αλήθεια, για την οποία μιλάτε στην αιτιολογική έκθεση, αλήθεια, πόσο προασπίζεται αυτή η ασφάλεια σε κτίρια ακατάλληλα, παλιά και υποσυντηρημένα, όπου συχνά πέφτουν σοβάδες και μερικές φορές και ολόκληρες οροφές, όπως στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης πέρυσι. Και είναι ακόμα τόσο νοπές αλήθεια και αυτές οι μνήμες από το τραγικό δυστύχημα του μικρού Βασίλη στο σχολείο στις Σέρες. Και όταν οι μαθητές έρχονται και αγωνίζονται και διεκδικούν καλύτερα και ασφαλέστερα σχολεία, εσείς φτάνετε να τους στοχοποιείτε και να τους κατηγορείτε μέχρι και για σχολική βία. Αυτό λέει το νομοσχέδιό σας. Αυτό ακριβώς. Στο οποίο επί του πρακτέου, το μόνο που προβλέπετε ουσιαστικά είναι η λειτουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου θα μπορούν να γίνονται καταγγελίες για περιστατικά σχολικής βίας από μαθητές, ανώνυμα ή επώνυμα, και από γονείς, μόνο επώνυμα. Οι καταγγελίες θα διοχετεύονται στη σχολική μονάδα που αναφέρονται και στην οικία διεύθυνση εκπαίδευσης. Αλήθεια όμως, πώς μπορεί να διασφαλιστεί η αλήθεια του προσώπου και ποιος εγγυάται τελικά για το ποιος ακριβώς βρίσκεται πίσω από μια ανώνυμη καταγγελία? Ποιος? Δεν ευνοείται έτσι η ανάπτυξη μιας ιδιότυπης ανθρωποφαγίας στη σχολική κοινότητα? Δεν δημιουργείται στα σχολεία με τον τρόπο αυτό ένα κλίμα διάχυτης καχυποψίας? Δεν υπονομεύεται έτσι εκείνο το αναγκαίο παιδαγωγικό κλίμα ζεστασιάς και εμπιστοσύνης, τόσο κρίσιμο για αυτές τις σχέσεις τις ευαίσθητες εκπαιδευτικών και μαθητών? Στο σημερινό νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ότι σε όλες τις σχολικές μονάδες θα φτιαχτούν διμελείς ομάδες δράσης για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας από το διευθυντή και έναν εκπαιδευτικό του σχολείου, ενώ αντίστοιχες ομάδες θα φτιαχτούν και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τετραμελείς εδώ, και με τη συμμετοχή επιπλέον ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στις διευθύνσεις εκπαίδευσης όμως. Καθώς και μια επταμελής, ανεβαίνει ο αριθμός,
Επιστημονική Επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας για το ίδιο θέμα. Όχι. Όσο και αν ψάξαμε και ψάξαμε πολύ, στο νομοσχέδιο δεν βρήκαμε ούτε μία διάταξη για εκείνη την αναγκαία ενίσχυση της στελέχωσης όλων, επαναλαμβάνω, όλων των σχολικών μονάδων με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Κι ας το τελευταίο διάστημα η κατάσταση στα σχολεία γενικά έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Αφού βλέπετε, η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης στην περίοδο του κορονοϊού άφησε επί της ουσίας κλειστά τα σχολεία για 2 περίπου χρόνια. Και ο εγκλεισμός των μαθητών και τα προβλήματα των οικογενειών, κυρίως των φτωχών, των λαϊκών οικογενειών, δημιούργησαν και δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση. Όχι μόνο τα γνωστικά κενά είναι τεράστια, και αυτό το διαπιστώνουν κάθε μέρα οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι επιπτώσεις τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο είναι πολύ μεγάλες. Και μη μας πει πάλι η Υπουργός Παιδείας, μας το είπε δηλαδή, την μας το πει, ότι στην τετραετία που υπηρετεί διπλασιάστηκαν οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία και από 1.600, όπως μας είπε, γίνανε 3.200. Ωστόσο, θέλουμε εδώ να τις θυμίσουμε ότι οι σχολικές μονάδες στη χώρα μας είναι 12.500. Άρα λείπουν κάποιες χιλιάδες από αυτούς τους επιστήμονες. Τώρα, παρόλο που το νομοσχέδιο έρχεται σε μια περίοδο στην οποία υπάρχει διάχυτη ανησυχία για τα φαινόμενα βίας στα σχολεία και γενικότερα στην κοινωνία βέβαια, είναι γεγονός ωστόσο ότι δεν έχει προηγηθεί μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τους παράγοντες που τη γεννούν και την εντείνουν αυτή τη σχολική βία, για το ρόλο του σχολείου και για εκείνα τα αναγκαία αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της. Έτσι, το σημερινό νομοσχέδιο όχι μόνο δεν θίγει, και δεν θα μπορούσε βέβαια να θίξει, την πολιτική εκείνη, η οποία όπως στην κοινωνία, έτσι και στο σχολείο, παράγει και αναπαράγει το ψυχοφθόρο άγχος, την ανασφάλεια στους μαθητές, τον ανταγωνισμό και την ταξική ανισότητα. Αντίθετα, στο σχολείο που φτιάχνεται μεθοδικά από όλες τις αστικές κυβερνήσεις, είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΠΑΣΟΚ, εντείνονται οι ανισότητες και ο ανταγωνισμός. Ενώ, όπως είπαμε, μένουν προκλητικά αναπάντητες ακόμα και εκείνες οι εκκλήσεις για μια ουσιαστική αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών ζητημάτων, τα οποία εντάθηκαν με την απομάκρυνση των μαθητών από τα σχολεία τους την περίοδο της πανδημίας. Κι όμως, σήμερα είναι τόσο αναγκαίο, μα τόσο, να ανοίξει επιτέλους μια ουσιαστική και νυφάλια συζήτηση για τη σχολική βία. Και άλλο τόσο αναγκαίο βεβαίως είναι να βρεθεί στο επίκεντρο των διεκδικήσεων και των δημιουργικών πρωτοβουλειών εκείνο το σχολείο το οποίο θα προωθεί την ομαδικότητα, θα προωθεί την αλληλοβοήθεια, θα προωθεί την αλληλεγγύη και όχι τον αδυσόπιτο ανταγωνισμό. Ένα σχολείο το οποίο στον ανταγωνισμό και την καλλιέργεια εκείνου του κλίματος της απειλής θα απαντά γράφοντας στις σημαίες του «Ένας για όλους και όλοι για έναν». Στο νομοσχέδιο βέβαια περιλαμβάνονται και ορισμένες άλλες διατάξεις, από την ίδρυση ερευνητικών κέντρων στην Ακαδημία Αθηνών μέχρι την αξιολόγηση των διευθυντών και εκπαιδευτών στα δημόσια ΙΕΚ. Μάλιστα, σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης στα ΙΕΚ προβλέπεται και εδώ, όπως και στο σχολικό εκφοβισμό, η λειτουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας αξιολόγησης με ανώνυμες καταχωρήσεις αναφορών. Με το νομοσχέδιο, επίσης, η κυβέρνηση φέρνει ορισμένες ρυθμίσεις για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, οι οποίες συνιστούν επί της ουσίας μια μερική υποχώρηση της κυβέρνησης, ένα βήμα προς τα πίσω δηλαδή για το θέμα, κάτω φυσικά από την πίεση και τις σοβαρές αντιδράσεις φοιτητικών συλλόγων αλλά και πανεπιστημιακών οργάνων. Θυμίζουμε ότι με το νόμο πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση η κυβέρνηση αφαίρεσε την παιδαγωγική επάρκεια από τα πτυχία που την παρήχαν μέχρι τώρα, ορίζοντας να φτιαχτεί ένα ξεχωριστό πρόγραμμα επάρκεια σε κάθε ίδρυμα που θα πρέπει να παρακολουθούν οι φοιτητές που θέλουν, όσοι από αυτούς τέλος πάντων θέλουν να κατευθυνθούν επαγγελματικά στην εκπαίδευση. Τώρα με τις ρυθμίσεις αυτές,
λιένονται ορισμένες οξείες γωνίες αυτής της αρχικής ρύθμισης, αλλά παραμένει άλυτο το κύριο και το βασικό. Ότι πρέπει δηλαδή να ακυρωθεί πλήρως η αφαίρεση της παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία. Τέλος, ανάμεσα και σε άλλες ρυθμίσεις, διευρύνεται επίσης, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε σε πολύ λίγο, διευρύνεται επίσης και η δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, τα οποία ήδη λειτουργούν επιπληρωμή και δίνεται τώρα η δυνατότητα να δημιουργούνται τέτοια προγράμματα σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, κατόπιν σύνταξης σχετικού μνημονίου συνεργασίας. Πρόκειται σαφέστατα, για ένα ακόμη βήμα τόσο στην πανσπερμία των τίτλων πολλαπλών ταχυτήτων που έφερε ο νόμος πλαίσιο, τον οποίο ψήφισε η Νέα Δημοκρατία το καλοκαίρι του 2022, όσο και ένα βήμα σημαντικό στην επέκταση της λειτουργίας, της επιχειρηματικής λειτουργίας των πανεπιστημίων, των οποίων βεβαίως με τέτοιες ρυθμίσεις οι δουλειές μεγαλώνουν πολύ. Καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο το σημερινό. Ευχαριστώ.